για αναδημοσίευση αναλυθών ισχυρισμών που προβλήθηκαν και στο παρελθόν και διερευνήθηκαν από τις Επιτροπές Καλογύρου και Νικολάτου, κάνει λόγο η Προεδρία της Δημοκρατίας στην απάντησή της στο νέο δημοσίευμα του οργανισμού OCCRP με τίτλο «Οι χρυσοί φίλοι και γείτονες του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη», το οποίο αναφέρεται εκ νέου στις σχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Σαουδάραβα επιχειρηματία Αμπτουλχαρμάν μπιν Χαλίτ μπιν Μαχφούς. Τα πορίσματα και των δύο επιτροπών διαψεύδουν το δημοσίευμα και γεννούν ερωτήματα ως προς το ποιο σκοπό και στόχο εξυπηρετούν την παρούσα χρονική περίοδο. Στο νέο δημοσίευμα του οργανισμού γίνεται αναφορά στην συζήτηση που διεξήχθη στην Κύπρο σε σχέση με την πολιτογράφηση του εν λόγω Σαουδάραβα και μελών της οικογένειάς του και την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, ενώ παρουσιάζει φωτογραφίες της έπαυλης που είχε αγοράσει ο επενδυτής πλησίων της προεδρικής κατοικίας στην Λεμεσό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην συμφωνία. Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής Νικολάτου, καθώς και στις προβεβλημένες υποθέσεις ολιγαρχών και εγκληματιών που απέκτησαν ευρωπαϊκή ηθαγένεια μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.